την ώρα της μετουσίασης. Όταν, ας πούμε, κάνουμε τη μεγάλη είσοδο, έτσι ο ιερέας, βγαίνοντας από την δεξιά πλευρά, με τα Άγια των Αγίων, και εισέρχεται εις το ιερό, δηλαδή, και εναποθέτει τα Άγια των Αγίων πάνω στην τράπεζα και αρχίζει η θυσία. Όπως θα ξέρουμε ότι, όπως γνωρίζουμε από την Παλιά Διαθήκη, ότι οι παλαιότεροι άνθρωποι, η θυσία ήταν διάφορα ζώα στη σκηνή του μαρτυρίου, και αυτό ήταν εις ένδειξη, έτσι, προσφοράς προς τον Θεό, δηλαδή θυσιάζοντας τα ζώα, για να λάβουν την ευλογία και τη βοήθεια του Θεού. Εδώ γίνεται κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι εξαίσιο, κάτι ασύλληπτο. Πια δεν θυσιάζουμε ζώα, δεν θυσιάζουμε τίποτα άλλο, αλλά έρχεται ο ίδιος ο Χριστός, θυσιάζει, θεληματικός. Και δεν το κάνει αυτό γιατί το κάνει από ανάγκη. Αλλά το κάνει για μένα να αισθανθώ τι. Και εγώ θα κάνω μια μικρή θυσία. Μια μικρή θυσία. Ποια είναι η μικρή θυσία? Αυτό που είπαμε και σήμερα, και ειδικά, ας πούμε, στο σημερινό Ευαγγέλιο, να λέμε το «Ηλάστη δίμη το αμαρτωλό». Ελέησο με τον αμαρτωλό. Δηλαδή, ο ίδιος ο Χριστός θυσιάζεται, από μένα μου λέει «Θυσίασε αυτό που εσύ αισθάνεσαι μέσα σου». Τι? Εάν εγώ μέσα μου έχω ένα κενό και αν δεν έχω μέσα μου τον κατάλληλο χώρο για να δεχθώ το θυσιαζόμενο Χριστό για μέσω της Θείας Ευχαριστίας, αυτό που έχω να θυσιάσω είναι τις αμαρτίες μου. Το ελέησό με Θεός, να ζητήσει το έλεος. Και αν αυτό θα το καταλάβω, όπως ο ίδιος λέει παρακάτω, ότι «αλλά ως εξύψους δημάσαι ταπείνωσα σε Αυτόν». Φοβερό. Εάν ο ίδιος ο ύψιστος, δεν λέμε ο ύψιστος, ο ίδιος ο Θεός, ο τριαδικός Θεός, ο Χριστός, κατά βάση του ουρανού, αυτό είναι η μεγαλύτερη ταπείνωση. Μεγαλύτερη ταπείνωση. Εγώ λέω για τον εαυτό μου, κοίταξε, εγώ είμαι κάποιος. Συνεχώς λέω, κοίταξε, εγώ είμαι κάποιος. Δεν δέχομαι καμιά κουβέντα. Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε όταν, ας πούμε, δεν δεχόμεθα την παράκληση κάποιου ανθρώπου να το συγχωρέσουμε, το να συγχωρούμε τους ανθρώπους. Και να καταλάβω πόσο χαμηλός άνθρωπος είμαι, πόσο τυποτένιος, και ο ίδιος ο Χριστός κατά βάση του ουρανού, για να μας δείξει την ασπλαχνία Του, τη φιλανθρωπία Του, για μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και της θυσίας Του. Όταν αυτό το καταλάβω, τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα μας δημιουργούμε το χώρο. Γιατί δημιουργούμε το χώρο? Γιατί μέσα μας απεγκλωβίζουμε τον εγωισμό. Απεγκλωβίζουμε κάθε κακία. Και μέσα μας έχουμε την ανάγκη στο ελέος του Θεού. Και το έλεος του Θεού δεν έρχεται μόνο με λόγια. Έρχεται μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Και ο χριστιανός τότε αισθάνεται μια εσωτερική αναζωγόνηση. Μια εσωτερική ανακαίνιση. Ανακαινιστική η ζωή. Έτσι. Αυτή είναι, ας το πω, η κατάσταση του χριστιανού που τον κάνει να είναι σε γρήγορση και να συνεχώς και ο ίδιος ο χριστιανός, ο ίδιος ο άνθρωπος, θυσιάζεται. Τι θυσιάζουμε στη ζωή μας? Έτσι. Το κακό μας σε αυτό. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, να θυσιάζουμε τον εαυτό μας και θα ξέρετε, έτσι θα αισθανθούμε τη θυσία του Θεού στη ζωή μας. Αυτό είναι το μυστήριο της Ευχαριστίας. Άραγε, αυτό δεν γίνεται μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή ή το Πάσχα. Δεν λέμε, τώρα θα έρθει η Μεγάλη Σαρακοστή, θα νηστέψω, θα κοινωνήσω το Πάσχα. Αλλά το Πάσχα δεν είναι μια φορά. Είναι κάθε φορά που γίνεται η λειτουργία. Μια φορά το χρόνο είναι η Σαρακοστή. Το μπερδεύουμε πολλές φορές. Αλλά το Πάσχα είναι κάθε φορά που γίνεται η λειτουργία, είναι Πάσχα. Και έχουμε μάθει να λέμε ότι το Πάσχα θα κοινωνήσω γιατί θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη μέρα. Φυσικά είναι μια μεγάλη μέρα, αλλά όλες οι θείες λειτουργίες που γίνονται είναι το εξίσου σημαντικές. Και ο χριστιανός που είναι χριστιανός της ουσίας δεν είναι μόνο την ημέρα του Πάσχα που μας καθορίζει η Εκκλησία, αλλά σε κάθε λειτουργία. Και όταν, ας πούμε,
θέλουμε να έχουμε αυτή τη μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε χριστιανός βιώνει το Πάσχα στη ζωή του. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και θα προσπαθήσω να δώσω πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί και όσο θα μπαίνουμε στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, και να σας πω και πολλές φορές και εμείς οι ιερείς, ασυναίσθητα, εγώ ας πούμε, ασυναίσθητα, αν μην λέω τους άλλους, εγώ τον εαυτό μου, ασυναίσθητα, ότι καθορίζουμε κάποια πράγματα, ενώ αυτό δεν καθορίζεται. Έτσι. Εδώ έχουμε ανάγκη το πόσο να εμβαθύνουμε, να κατηχηθούμε μέσα μας και να νιώσουμε αυτό το πνεύμα της Θείας Ευχαριστίας στη ζωή μας, καταλαβαίνοντας ότι ο Χριστός ταπεινώνεται. Και όσο γίνεται αυτό και το κατανοώ σε έναν βαθμό, τόσο κατανοώ και εγώ την ανάγκη να είμαι συμμετοχός, δηλαδή να μετέχω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λέει, ας πούμε, ένας χριστιανός μπορεί να πει, αυτό είναι ένα παράδειγμα και μπορώ να το πω κι εγώ και ο καθένας μας, και λέει, δεν κοινωνούμε διότι είμαι θάξη, αλλά διότι ευδοκεί ο Χριστός συγκαταβαίνει. Έτσι, εάν εμείς πιστεύαμε και πιστεύει ο καθένας μας ότι εγώ κοινωνώ γιατί είμαι άξιος, δηλαδή, καμιά φορά πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο, το συναντάω κι εγώ προσωπικά και έρχεται κάποιος, έρχομαι να εξομολογηθώ για να κοινωνήσω. Έρχομαι να εξομολογηθώ για να κοινωνήσω. Θα το επαναλάβω πάλι πράγματι. Το λένε ασυναίσθητα αυτό το πράγμα και προσπαθώ αυτό να το διορθώσω. Έρχομαι να εξομολογηθώ για να κοινωνήσω. Προσέξτε να. Βγάζουμε την απόφαση. Έχουμε βγάλει και την απόσπαση. Αυτό δείχνει μια τυπικότητα. Δεν το κατακρίνω, αλλά είναι μια τυπικότητα. Και συνήθως όταν το λέω σε κάποιους, λέω ότι αυτή τη στιγμή μου δίνει την αίσθηση ότι πρέπει να βγάλω ένα χαρτάκι και να σου πάρω. Πάρε αυτό το χαρτάκι, πάρε και την έγκριση. Το λέω έτσι για να καταλάβουμε ότι ασυναίσθητα τελικά βιώνουμε κάτι το τυπικό. Εδώ πρέπει να μάθουμε κάτι το ουσιαστικό. Ναι, έχω την ανάγκη να συμμετέχω στη Θεία Ευχαριστία. Βεβαίως. Έχω την ανάγκη. Αλλά αυτό που έχω την ανάγκη να πω, τι να πω, κάτι το οποίο είναι για μένα σημαντικό. Να πω αυτό που αισθάνομαι. Και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ τον εαυτό μου και τους άλλους και να λέω ότι να λέμε αυτό που αισθανόμεθα και αυτό θα είναι η προϋπόθεση να εκφράζουμε μέσα μας και ένα, το έλεος συνεχώς. Ξέρεις, θέλω βοήθεια. Καταλαβαίνω την αδυναμία μου. Λέει, και προσέξτε να δείτε, τότε ο χριστιανός δεν θα λέει ότι τώρα είμαι άξιος, αλλά ζητάει να γίνεται μέτοχος της Θείας Ευχαριστίας, γιατί μέσα του έκφρασε την ανάγκη να ζητάει το έλεος του Θεού και έρχεται το έλεος του Θεού για μέσα της Θείας Ευχαριστίας. Άρα δεν τίθεται θέμα είμαι άξιος ή δεν είμαι άξιος ή έρχομαι να εξομολογηθώ για να κοινωνήσω. Είναι σαν να το έχω προκαθαρίσει εγώ. Δεν έχω κάνει καμία διαδικασία που να καταλάβω ότι τελικά γιατί πάω να κοινωνήσω. Τι χρειάζεται να πω, τι χρειάζεται να εκφράσω για να καταλάβω ότι η Θεία Κοινωνία γίνεται για μένα, γίνεται ένα μέσο ανακαινιστικό στη ζωή μου. Λοιπόν, θα το επιμένω σε πολλές φορές, έτσι μέχρι σιγά σιγά να μάθουμε τελικά ότι η Θεία Ευχαριστία δεν θα είναι μόνο το Πάσχα και τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και καταδέχεται να κατοικήσει μέσα μας, αλλά διότι ευδοκεί ο Χριστός, συγκαταβαίνει. Με καταλαβαίνει. Προσέξτε να δείτε. Συγκαταβαίνει. Συγκαταβαίνει. Με κατανοεί. Πότε μπορούμε να... Έτσι, λίγο θα τελειώσω και μετά μπορείτε να πείτε και εσείς κάποιες φορές. Πότε συγκαταβαίνει ο Χριστός. Με καταλαβαίνει. Με καταλαβαίνει ότι έχω ανάγκη να είμαι κι εγώ μέτοχος. Όταν και εγώ καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Προσέξτε να δείτε. Συγγνώμη, μπορεί να το κάνω σαν μάθημα, αλλά είναι κάτι που μας βοηθάει. Όταν πάμε να λέμε κάτι για τον εαυτό μας, συνήθως μπορεί να λέμε ότι κοίταξε, να δεις, εμένα συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω τι φταίει, δεν κάνω αυτό. Κάπου δηλαδή λέμε πράγματα τα οποία τελικά δεν πάμε στην ουσία. Τι έχουμε να πούμε για τον εαυτό μας. Είναι τόσο απλό και σημαντικό. Καταλαβαίνω τον εαυτό μου ότι είμαι αδύναμος αυτό. Καταλαβαίνω ότι εκεί πάσχω. Καταλαβαίνω εκείνο δυσκολεύομαι. Προσέξτε να δείτε.
καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Όσο αυτό το κάνω στον εαυτό μου, τόσο συγκαταβαίνει και ο Χριστός. Δεν ξέρω, το καταλάβατε αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω τον εαυτό μου, τι είμαι, με καταλαβαίνει και συγκαταβαίνει. Αν δεν το καταλάβω, δεν θα το καταλάβω ποτέ. Ούτε θα με καταλάβει. Όχι ότι δεν ξέρει τι είμαι εγώ, αλλά ούτε θα με καταλάβει. Αλλά ούτε και εγώ θα καταλάβω, αλλά ούτε και θα σπουδώ τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική εξομολόγηση. Καταβαίνω, λέω, αυτό αισθάνομαι. Αισθάνομαι αυτή την αδυναμία. Αισθάνομαι αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό αρχίζει και μπαίνει στην καρδιά μας. Και η εξομολόγηση δεν γίνεται κάτι τυπικό, αλλά γίνεται κάτι ουσιαστικό. Συγκαταβαίνοντας. Καταβαίνω, κατανοώ τον εαυτό μου. Λέω σε κάποιον ότι πώς το καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, αυτό. Όσο εσύ το καταλαβαίνεις, έτσι σε καταλαβαίνει και ο Χριστός. Όσο καταλαβαίνω τον εαυτό, έτσι θα με καταλάβει. Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Δεν χρειάζεται να λέμε περιττά πράγματα. Πιστεύω κατανοητό, έτσι. Όσο θα το μάθουμε αυτό, θα δείτε ότι θα μας βοηθήσει και αρχίζουμε να αισθανόμεθα ότι τελικά είναι σημαντικό στη ζωή μου να βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία μετά. Για να αποφύγουμε κάποια στραβά, να μην τα στραβώνουμε, πώς θα σου πω, να μην τα διαστρεβλώνουμε, έτσι, και δίνουμε άλλες ερμηνείες. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω πότε θα κοινωνήσεις. Και βέβαια και αυτό είναι και λάθος που στο λέει έτσι. Παραλείπει κάτι. Δηλαδή λέω σε κάποιον ότι εγώ θα σου πω πότε θα κοινωνήσεις, αλλά στην ουσία παραλείπει κάτι πιο σημαντικό. Μάλλον δεν το βοηθάμε τον άλλο να καταλάβει τι γίνεται με τον αυτό. Αλλά είναι σαν να το λέω και εγώ κάτι τυπικό. Θα σου πω εγώ πότε, τότε, γιατί πιστεύω τότε θα είσαι άξιος. Το έχετε καταλάβει. Τι λάθος κάνω. Το προσδιορίζω εγώ. Το λέω, αυτό μπορεί να είναι και ένα συνέστημα, ότι εγώ θα σου πω πότε θα κοινωνήσεις, γιατί τότε θα είσαι άξιος. Κάπως έτσι δεν έρχεται. Έτσι, το λέω και για μένα για να διορθώνουμε, έτσι. Μπορεί να μην είμαι ούτε και τότε. Ναι, αλλά όταν το λέω εγώ, είναι σαν να σου λέω ότι τότε θα είσαι άξιος. Προσέξτε, αυτό για μένα είναι στραβό. Προσέξτε, αυτό το λέω και για μένα και θέλω να με βοηθήσει και σε μένα. Θα δείτε στην πορεία πολλά θέματα τα οποία πόσο τα πάμε στραβά και γι' αυτό και ασυνέστητα φεύγουμε, απομακρυνόμεθα δηλαδή, από το μυστήριο της Ευχαριστίας. Εντάξει, και στην πορεία ό,τι απορίες έχετε θα μου τα πείτε, ίσως και με βοηθούσε και εμένα. Λοιπόν, παρακάτω λέει, δεν κοινωνούμε διότι είμαστε άξιοι, αλλά για να γίνουμε άξιοι. Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι, αλλά για να γίνομαστε άξιοι. Όπως είπε στον Τελώνη, η παραβολή αυτή τι μας λέει, ότι τον υψώνει τον Τελώνη γιατί μέσα του δεν είπε ότι είμαι άξιος, αλλά η λάστη είμαι το ματωλό. Είπε κάτι πολύ απλό και ουσιώδης και σημαντικό. Αυτό είναι η έννοια της ταπείνωσης. Είπε αυτό που αισθάνεται.